ένα φιλικό τώρα. Παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ το έχασε. Δέχτηκε λίγες φάσεις, πολλά γκολ. Πώς βλέπετε και το αποτέλεσμα και την εμφάνιση? Εντάξει, το αποτέλεσμα σίγουρα είναι κακό και πάντα λέω, συνηθίζουμε να λέμε ότι τα φιλικά παιχνίδια δεν είναι φιλικά παιχνίδια στην ουσία. Δηλαδή, μπορεί να ονομάζεις ένα παιχνίδι φιλικό, αλλά πάντα θες να κερδίσεις. Όλους αρέσει να. Σε όλους τους προπονητές και σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Στο τέλος τέλος επιδιώκεις να κερδίσεις. Και σίγουρα, όταν δεν έχετε ένα θετικό αποτέλεσμα, ποτέ δεν μπορεί να είσαι χαρούμενος. Σήμερα παίξαμε 2-60 λεπτά. Ήταν σημαντικό για τα παιδιά να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Όσο περισσότερα παιδιά μπορέσαμε να τους δώσουμε μεγαλύτερο χρόνο. Και ακολουθούν άλλα 2 παιχνίδια τα οποία θα είναι μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής, θα είναι 2-90 λεπτά. Οπότε, τουλάχιστον από άποψη φυσικής κατάστασης, να είμαστε στο επιθετημητό σημείο. Σίγουρα υπήρξαν πράγματα τα οποία δεν μας άρεσαν. Υπήρξαν άλλα τα οποία μας έδωσαν κάποιες θετικές εντυπώσεις. Αυτά όλα πρέπει να τα αναλύσουμε και αυτό θα κάνουμε. Για να δούμε τι πρέπει να διορθώσουμε, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι στο πρώτο παιχνίδι, το οποίο θα είναι το επίσημο μετά από περίπου 2 εβδομάδες. Παντελή, η ομάδα πολύ ανοιχτή στην αρχή. Γιατί πιστεύεις ότι σημαίνει αυτό? Είναι έλλειμμα συγκέντρωσης, είναι προετοιμασία που όπως και να το κάνουμε έχει τα καλά και τα στραβά της? Εντάξει, προετοιμασίες είναι έτσι. Okay. Κακά τα ψέματα, δεν μπορούμε να τα ζητάμε όλα τέλεια σε μια φάση προετοιμασίας, αλλά αυτό δεν αποτελεί σίγουρα δικαιολογία στο ότι ας πούμε. Η Γκένκ σήμερα έχει ελάχιστες ευκαιρίες νομίζω να σκοράρει και από αυτές τις ευκαιρίες νομίζω ότι πέτυχε σχεδόν το απόλυτο. Δηλαδή φτάσαν 4-5 φορές επικίνδυνες στην αιστεία μας και σκόραναν τα γκολ που σκόραναν. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε και να μας προβληματίσει για τη συνέχεια. Συγγνώμη λίγο, άλλη μία. Τα φιλικά τα δύο που θα δοθούν 90 λεπτά θα χρησιμοποιηθούν και ως πρόβα τζενεράλε το ένα και χρησιμοποίηση των υπολείπων για 90 λεπτό? Αυτό ας μην το απαντήσω τώρα. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες το πώς ακριβώς θα κινηθούμε προς αυτό το κομμάτι. Αν θα βάλουμε μία ομάδα ή θα είναι μεικτές οι ομάδες όπως είναι τώρα. Επειδή ζείτε την ομάδα και η στόχευση είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη 24 Ιουλίου. Σε 2 εβδομάδες τέτοια ώρα θα είμαστε στην Τούμπα και θα παίζουμε κιόλας. Θεωρείς ότι είναι καλός χρονικό διάστημα για να δείτε πράγματα που θέλετε και που στα φιλικά μέχρι στιγμής και δικαιολογημένα δεν τα έχετε δει σε μέγιστο βαθμό? Κοιτάξτε, σίγουρα είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό, η χρονική αυτή περίοδο των 2 εβδομάδων. Και για να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, γιατί καμιά φορά όταν χάνουμε γινόμαστε ισοπεδωτικοί, έχουμε δει και πράγματα τα οποία είναι πραγματικά πολύ ωραία. Σίγουρα έχουμε δει και πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν και πρέπει να βελτιώσουμε. Αλλά αυτές οι 2 εβδομάδες είναι υπεραρκετές σίγουρα. Και επειδή είδαμε με τον Νότο να φύγει τραυματίας, η πρώτη εκτίμηση. Ας μην την κάνω. Ας μιλήσετε με τον γιατρό. Μας είπε ότι είχε μια ενόχληση και προτιμήσαμε να το βγάλουμε έτσι ώστε να μην ρισκάρουμε έναν μεγαλύτερο πιθανό τραυματισμό.